σχεδόν φτάσαμε στο τέλος αντιπληκτικής περιόδου για το 2020 και ο Δήμος μας θα πήγε αρκετά καλά. Τα δημοτικά πνευματικά αυτοκίνητα πήραν μέρος στην κατάσταση σε πολλών χρόνων περιόδων και μάλιστα σύμφωνα με την πρόταση του αρμόδιου της ΜΑΡΤ που σε πολλές από αυτές αγροτικής πλήσεως έφτασαν πριν την ελευθερική υπηρεσία, συμβάνοντας έτσι την αποτροπή της εξάπλωσής τους. Οι πρόσφατες πληγίδες σε διάφορες σημεία της χώρας μας, σαν αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής και όχι μόνο, οικοδομήσεων των ειδικών έγκυρων καταρρισμών αστοχίας τεχνικών νερών, χωρίς και άλλα, κατανοητοποιούν την ανάγκη έγκυρης και έγκυρης ενεργούς συμμετοχής της τοπικής αυτοδιοίκησης, ειδικότερα στον τομέα της πρόληψης και οπτικής προετοιμασίας αναμονής τέτοιων φαινομένων στο μέλλον αλλά και της ελευθερικού μέτρα της εκδήλωσης του φαινομένου. Είναι φανερό ότι στους ορεινούς και μυρωδούς όγκους για αντίστοιχες υπηρεσίες δασική και περιφέρεια εμφανίζονται με αντιλοκαλυπτόμενες και σαφείς αποδιότητες όπως την αστυνόμευση των ρευμάτων, ορεινών επιχειρηματικών τμήματων, καθώς και την ευθύνη σχεδίασης και κατασκευής τεχνικών έργων, κατασκευή και συντήρηση των τεσσαρμιδών ανάλογα με το ποιες τις έχει κατασκευάσει. Ειδικότερα στην περιοχή μας των αντιπνών του Ταϊβέτου, η δυνατότητα παρέμβασης τόσο της περιοριστικής όσο και της δασικής υπηρεσίας είναι περιορισμένες από πραγματικά αντικειμενικούς λόγους όπως η εκτέλεση σπουδαίου έργου φαντασικών καρτών και η μικρή χρηματοδότηση των εργασιών συντήρησης των δασικών οδών, η μικρή σε αριθμό πρόσληψη υποχειακών πυροσβεστών, με αποτέλεσμα την αδυναμία στελέχωσης όπως από άποψη πρόσληψης πυρκαγιών, η διαρκή στελέχωση του πυρκαγιού του Παδεμαδεμού. Το πρόβλημα αυτό διωγγώνεται να λάβουμε υπόψη μας το μεγάλο έργο της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης στο Αιγέντο ως προοπτική τοπικής ανάπτυξης που υποθέτει προφανώς έργα υποδομών και φυσικά τη διαρκή αντιδιακή και αντιδιαπροσωπική προστασία του. Με βάση όλα τα πιο και την αγωγή έργου του Δημοτικού Συμβούλου ερωτώ. Γιατί σαν Δήμος Καλαμάτας, τι προβλέπετε να κάνουμε για το 2021 σε θέματα είτε ολοκληρωμένων φαινομένων, εμπειρικών φαινομένων, φυσικών καταστροφών, πυροπροστασίας και πρόληψης όσο και ελέγχου της κατάστασης των ρευμάτων και των αντίστοιχων υποδομών. Προβλέπεται για το 2021 να υπάρξουν προγράμματα για την ουσιαστική εκπαίδευση των περιφυλάκων που προσλαμβάνει ο Δήμος σε τεχνικές κατάσταση μικρής κλίμακας, προσωμείωση λειτουργίας τους σε καταστάσεις μεγάλων περιφερειών, εκπαίδευση και εξοικείωση των εθελοντών στους ιδιαιτερότερες στα τοπονίμια και το οδικό δίκτυο, των ορεινών όγκων, των αγέντων και απαρών. Υπάρχει σκέψη για πραγματική 24ωρη φυλακή και για βελτιστοποίηση της επιμονίας και της ετοιμότητας των υπαλλήλων και των εθελοντών μέσα από ένα δημοτικό συντηρητικό κέντρο. Προβλέπεται η αξιοποίηση επιστημονικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευτης, όπως είναι οι δασολόγοι με εμπειρίες φυλακτικές πυρκαγιές, συστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας για τον έγκαιρο εντοπισμό και την πρόληψη, εξέλιξη στον χώρο και τον χρόνο πυρκαγιών μέσα στα γενικότερα γεωγραφικά όρια του Δήμου. Όσον αφορά τα ρεύματα, η συλλογή παρατηρήσεων που βοήθεια του κατατόπου σε ρευτόν και η μεταβολή της μορφής τους διαχρονικά θα μπορούσε να βοηθήσουν τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, του Δασαρχείου αλλά και της Περιφέρειας να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάστασή τους και επιθετή συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια μεγάλων προποπτώσεων. Για το τόσο επικίνδυνο αυτό φαινόμενο, τι προβλέπουμε να κάνετε.